Καλησπέρα σας. 11 Οκτωβρίου του 2023 μαζί με τη Μαρία Μαρακού. Καλησπέρα, Ταξάρχη. Καλησπέρα, Μαρία. Πέρασε ένα καλοκαίρι με πυρκαγιές, πρόσφατα με πλημμύρες. Και έχουμε υποσχεθεί στους φίλους ότι θα αναλύσουμε κάτι πολύ βαθύτερα όλα αυτά τα πράγματα που βιώνουμε, πέρα από την λεγόμενη, σε εισαγωγικά, κλιματική αλλαγή. Σήμερα θα κάνουμε τις πυρκαγιές. Ποιος είναι ο στόχος? Εμείς θα κάνουμε την ουσιαστική αλλαγή. Ναι. Στο σκεπτικό, ας πούμε. Όσων μπορούν να έχουν ανοιχτό μυαλό να δουν τι γίνεται πίσω από αυτά. Και φυσικά, που θα ανατρέξουμε στις πηγές μας. Ελλάς τα πάντα, όπως λέει και ο Απολλώνιος Θεανεύς. Έτσι είναι. Και θα δούμε τι μας λένε τα δικά μας κείμενα. Το βίντεο σήμερα αφιερώνεται στον κύριο στόχο του συστήματος. Τι θέλει να πλήξει για να μπορεί να κυβερνήσει παγκοσμίως τη γη. Δεν είναι τυχαίο που πυρκαγιές δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Βεβαίως στην Ελλάδα και τι δεν έχουμε δει. Αλλά παγκοσμίως. Στον Καναδά πυρκαγιές δεν είχαν ξανακουστεί. Τι στην Ισπανία, τι στην Καλιφόρνια, τι παντού, σε όλο τον κόσμο. Άρα κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και σήμερα θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτόν τον στόχο που κρύβεται πίσω από αυτό. Και για να μην χάνουμε χρόνο, μπαίνουμε... Πάμε κατευθείαν στο θέμα. Πάμε στο ψητό. Λοιπόν, το πρώτο μας αφισάκι μας δείχνει αριστερά το Διόνυσο, ο οποίος θεωρείται ο θεός του κόσμου μας. Η έκτη βασιλεία, λέει, στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος εδώ το υλικό παιδί, είναι αφιερωμένη στο Διόνυσο και διαφεντεύει ο Διόνυσος. Σας έχω βάλει εδώ τι μας λέει ο Πλούταρχος για τους δύο βασικούς θεούς που τιμούν οι Έλληνες, Έλληνες θείουσι, δηλαδή θυσιάζουν πρωτίστως αυτούς και τους τιμούν, που είναι, κοιτάξτε, Ποσειδών, Φυτάλμιος, έτσι, και Διόνυσος Δενδρίτης. Και μόνο η λέξη Δενδρίτης, καταλαβαίνουμε ότι ο Διόνυσος εφορεύει σε αυτή την πηγή ζωής που είναι μέσα στα δάση. Εξού και το δέντρο της ζωής, όπως λέμε. Εξού και το χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο στολίζουμε. Γιατί εκείνη την περίοδο γεννιέται ο Διόνυσος, ο νέος ήλιος. Πάντα δηλαδή, ξέρετε, οι παλιές παραδόσεις έχουν αντικατασταθεί με τις καινούργιες, αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι τότε που ξεκινάει ο ήλιος να μεγαλώνει μέρα, δηλαδή, και είναι σαν να ξαναγεννιέται, θεωρούμε ότι γεννιέται ένας νέος ήλιος και έτσι γεννιέται και μέσα μας ο πνευματικός ήλιος. Εδώ λοιπόν, αμφότεροι γάρι θεοί της υγράς και γονή μου, κύριοι δοκού συναρχής είναι. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Πλούταρχος, 25 χρόνια ιερέας στους Δελφούς, αδιαφυσβήτητη πηγή, ότι αυτοί οι θεοί θεωρούνται ότι είναι κύριοι της αρχής που δίνει γονιμότητα και αυτό είναι μέσα στην υγρότητα. Άρα και ο Διόνυσος, τα δέντρα χωρίς βροχές και χωρίς υγρασία δεν αναπτύσσονται. Και προφανώς ο κύριος του υγρού στοιχείου είναι ο Ποσειδών. Δεξιά σας έχω μία πολύ αντιπροσωπευτική εικόνα που δείχνει πώς έχει φανταστεί ένας ζωγράφος την ψυχή να είναι μέσα σε ένα Ποσειδώνιο βασίλειο συναισθήματος και αυτό που θα δώσει τροφή και όλη αυτή την υγρασία της ζωής στο δέντρο της ζωής είναι το κέντρο καρδιάς. Εδώ είναι και ο Ποσειδών. Εδώ λοιπόν διαφεντεύει ο Ποσειδών, όπως έχουμε πει ότι το συνέστημα είναι υγρής φύσεως, γι' αυτό εκδηλώνεται και με κλάμα, δάκρυα χαράς ή λύπης. Εκεί λοιπόν αναπτύσσεται από τη φλόγα αυτή το φως, εδώ στην καρδιά μας αναπτύσσεται το δέντρο της ζωής και όλη η ψυχή είναι βουτυγμένη μέσα στο Ποσειδώνιο βασίλειο του συναισθήματος. Στην επόμενη αφίσα, προσέξτε φίλοι μου Ροδίτες, γιατί έχουμε πει ότι θα κάνουμε ειδικό βιντεάκι για τη Ρόδο στα επόμενα, αλλά κοιτάξτε πώς λάτρευαν την Ελένη η Ρόδη. Ρωδή εις Ελένης ιερών εστί Δενδρίτιδος. Δηλαδή στη Ρόδο υπήρχε ιερό της Ελένης Δενδρίτιδος. Γιατί και είναι άραγε πρώτη και καλύτερη τη Ρόδο από όλα τα νησάκια εκεί πέρα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι ενεργειακά ρευστά υπάρχουν εκεί και τι εφορεύει σε αυτό το νησί. Γιατί όπως θα δούμε ότι κάθε δέντρο εφορεύεται από μία θεότητα, μία θεία οντότητα που τη λέμε νύμφη, νεράιδα δηλαδή. Και αυτό δεν είναι παραμυθάκι του λαού, είναι όντως έτσι. Θα σας πω το πολύ απλό σκεπτικό για να καταλάβουμε γιατί είναι έτσι με απλά λόγια. Όταν λέμε
Ζωή εννοούμε κίνηση. Όταν λέμε κίνηση εννοούμε ψυχή. Δηλαδή, που το ξέρουμε αυτό, το ορίζει και ο Αριστοτέλης και οι άλλοι φιλόσοφοι, ψυχή ίσον το κίνουν αίτιον, το αίτιο της κίνησης. Άμα φύγει η ψυχή από το σώμα, γίνεται πτώμα, πίπτη. Το πτώμα είναι από το πίπτο. Πέφτει κάτω. Άρα, η ψυχή δίνει την κίνηση. Η κίνηση ίσον ζωή. Επομένως, η ζωή γίνεται με εμψύχωση. Έχει κίνηση το δέντρο. Φυσικά και έχει. Απλώνει ρίζες στα βάθη της γης και κλαδιά προς τα πάνω. Δεν είναι μια κίνηση και κάτω και πάνω. Ναι. Φυσικά. Και όχι μόνο είναι κίνηση, αλλά φτιάχνει και την τροφή μόνο του. Τι τρώει καλέ το δέντρο? Φωτόνια. Κάνει φωτοσύνθεση στα φύλλα του. Είναι πολύ ανώτερος οργανισμός. Ανώτερος, να το πάρουμε από το πόσα χρόνια ζει. Υπάρχουν δέντρα 2 και 3 χιλιάδων ετών. Τι είναι αυτό? Έτσι τυχαία είναι μια ύλη που αναπτύσσεται και μεγαλώνει? Όχι βέβαια. Υπάρχει κάποιος νους που εφορεύει εκεί πέρα. Κάποια θεία οντότητα που δίνει αυτή την εμψύχωση και τη ζωή στο δέντρο. Αυτές λοιπόν τις οντότητες τις λέγανε νύμφες οι αρχαίοι Έλληνες και ήτανε, θα έλεγα, η πιο οικολογική θρησκεία, η κοσμοαντίληψη, όπως θέλετε να το πείτε. Μένουμε λίγο εδώ πέρα σε αυτό. Βέβαια. Ο Λυκούργος έλεγε ότι αν θέλει κάποιος πατιάτης να χτίσει ένα σπίτι και πρέπει να κόψει ένα δέντρο, θα πρέπει 2 χρόνια πριν να φυτέψει το ίδιο είδος δέντρου και αν πιάσουν και τα δύο, τότε να έχει δικαίωμα να κόψει, γιατί είναι νύμφη, λέει, που θα πάει να ζήσει. Την ξεσπιτώσουμε. Όντως οικολογική συνείδηση. Τελείως. Τελείως οικολογική συνείδηση. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, δικός μας, στην Αλεξάνδρεια, μαθηματικός που δίδαξε και τον Πρόκλο, ο εφευρέτης της ατμομηχανής. Δεν θα μπορούσε να γίνει βιομηχανία τότε? Δεν πάτε καλά τώρα. Και η φύση. Δηλαδή πάνω απ' όλα σέβονται τη μάνα φύση οι Έλληνες. Πάνω απ' όλα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι και στη Ρόδο λατρεύεται η Ελένη το θείον κάλος. Άρα το θείον κάλος έχει να κάνει με αυτό που μας παρέχει το δάσος, με τα δένδρα. Αλλά και η λέξη δένδρο έχει ένα δέλτα δύναμης δαίμονος. Οι δαίμονες είναι αυτοί που διαφεντεύουν όλοι. Αυτοί λέγονται δαίμονες, το έχουμε πει. Δεν είναι για όλοι, τα έχουμε πει 100 φορές στα βίντεο. Έχει το εν, έχει και την δράση. Δηλαδή, πώς δρά το εν ο κοσμογονικός νους μέσω των δαιμόνων, μέσα από τα δέντρα. Το βλέπετε, η λέξη δηλαδή τα λέει όλα μόνη της. Και εδώ δεξιά, βέβαια αριστερά σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο σχηματάκι που έχω βρει, που μου άρεσε, έχει το γιν γιάν μέσα, ότι αυτό το δέντρο έχει και την θήλια και την άρενάρχη μέσα του, εντάξει, και είναι τελείως αυτοτελές και αυτεξούσιο. Δεν περιμένει να το ταΐσει ο άνθρωπος, αλλά η βροχούλα του ουρανού, έτσι, και η μάνα γη από κάτω με τα συστατικά της. Και φυσικά ο νους που το εφορεύει που λέγεται νύμφη. Δεξιά σας έχω ένα πολύ ψηλό δέντρο και το ονομάζω από κάτω δένδρεων υψηπέτυλων. Τι είναι αυτό το υψηπέτυλων? Μας λέει στη ραψοδία δέλτα της Οδύσσιας ο Όμηρος, ότι όταν προσπάθησε ο Μενέλαος να πιάσει τον Πρωτέα που συμβολίζει την πρώτη αρχή του σύμπαντος κόσμου και αλλάζει μορφές, λέει, μεταμορφώνεται αυτός, για να το ρωτήσει τι έγιναν οι άλλοι αρχαίοι, γιατί αυτός τάξερε τα πάντα, αυτός λέει έπαιρνε διάφορες μορφές. Κοιτάξτε τι λέει, γίγνε το διγρόν είδωρ και δένδρεων υψηπέτυλων. Γινότανε νερό, η ζωή, γιατί είναι η πρώτη αρχή της ζωής. Γινότανε δέντρο, πάλι ζωή. Υψηπέτυλων, το οποίο πήγαινε προς τα πάνω, δηλαδή είχε σύνδεση με τα ουράνια. Άρα εδώ και η ίδια η αρχή της δημιουργίας, η πρώτη αρχή της δημιουργίας που λέγεται Πρωτέας, έχει να κάνει με την υγρότητα και με τα δέντρα. Εντάξει, το πόσο σημαντικά είναι αυτά στους Έλληνες. Για να δούμε τώρα. Εδώ είναι μια μυστηριακή εικόνα που σας έχω. Έχουμε τη σελήνη και τα δέντρα τα οποία έχουν ρίξει τα φύλλα τους και τείνουν προς τα πάνω. Έτσι πάνε να ανέβουν ψηλά. Και εδώ μας λέει ο Πλούταρχος, το Περιείσιδος και ο Σύριδος, χωρίς να πούμε πολλά εδώ, μπορούν οι φίλοι να τα διαβάσουν, εγώ θα πω τι λέει, τι μας παραδίδει, ότι λέει ο Πίνδαρος και λέει «Δενδρέων δε νομών Διόνυσος πολυγαθής αυξάνει». Την κατανομή ο νομός, νέμος, σημαίνει και βόσκο. Και κατανέμω. Εξού και νομάδες, που είναι βοσκοί και πηγαίνουν από τη μια στην άλλη.
Αυτός ο οποίος λοιπόν κατανέμει τις δυνάμεις, τις δαιμονικές οντότητες, τις νύμφες, όλα αυτά μέσα στα δάση και είναι ο πολύ αγαθός, πολύ αγαθής και εξαπλώνει την αγαθότητα του θείου, αυτός δίνει τη δύναμη της αυξήσεως, αγνών φέγκος οπόρας και αυξάνονται όλα και βγάζουν και καρπούς για να μας θρέψουνε. Και τι πληροφορία μας δίνει εδώ ο Πλουταρχός, και αυτό το έχω βάλει, για την Αίγυπτο, κοιτάξτε, για τον Όσυρο, ο οποίος ταυτίζεται με το Διόνυσο, και λέει «και τις των Όσυριν σεβωμένης», αυτοί που λατρεύουν τον Όσυρη στην Αίγυπτο, «απαγορεύεται δέντρον ήμερον απολύνε και πηγήν ύδατος εμφράτην». Απαγορεύεται λοιπόν να αφανίσουν, να κόψουν δέντρο ήμερο. Τους απαγορευόταν η κοπή των δέντρων στην Αίγυπτο. Άλλη θρησκεία οικολογική, βέβαια. Και να φράζουν τις πηγές. Οπότε βλέπετε ότι είναι τόσο στη δικιά μας παράδοση, όσο και στην Αιγυπτιακή, το πόσο, ας πούμε, τιμούν τα δέντρα και τα δάση. Τη φύση, ό,τι είναι. Τη φύση. Εδώ τώρα έχω ένα απόσπασμα αρκετά μεγαλούτσικο, το οποίο θα διαβάσουμε σε λίγο στην απόδοση. Την απόδοση θα διαβάσουμε όλοι. Είναι από τον Ορφικό Ύμνο των Νυμφών, νούμερο 51, στίχη 10-16, που μας λέει, μας περιγράφει τι είναι οι νύμφες, και θέλω να τονίσω αυτά τα κίτρινα, ηλονόμοι, ύλη, στον Όμηρο είναι το δάσος. Σημαίνει κατανέμονται μέσα στα δάση, ηλονόμοι. Δρυμοχαρείς, χαίρονται με τους δρυμούς. Βέβαια. Οι νύμφες, οι νεράιδες είναι μέσα στα δάση. Άρα όταν εσύ καταστρέφεις τα δάση, διώχνεις αυτές, δεν έχουμε να μείνουμε. Τι άλλο είναι, αμαδριάδες κούρε αμαδριάδες. Δηλαδή είναι κόρες που ζουν μαζί με τη δρύ. Το άμα σημαίνει ταυτόχρονα. Άρα ταυτόχρονα με τη δρύ ζει και ένα πνεύμα της δρυός, που λέγεται νύμφη, και λέγεται αμαδριάδα, άμα την δρύ. Αμαδριάδες λοιπόν. Υγροκέλευθοι, και έλευθος είναι ο δρόμος. Οι δρόμοι που ακολουθούν έχουν υγρότητα, και βλέπουμε εδώ πέρα αριστερά τρεις νύμφες μέσα στα ποτάμια, τις λίμνες και στα δάση. Εκεί πέρα αυτές δηλαδή όπου υπήρχαν ριάκια, ποτάμια, λίμνες, πηγές, εκεί πέρα ήταν αυτές οι υγροκέλευθοι, ακολουθούν τους δρόμους του νερού δηλαδή, γιατί αυτές μας δίνουν τη ζωή. Και τι μας λέει, «συνβάκχο διείτε χάριν θνητής υφέρουσε». Τι κάνουν αυτές. Μαζί με το Βάκχο και την Διό, ποια είναι η Διό, η Δήμητρα, η Μάνα Γη. Ένα άλλο της όνομα είναι Διό. Γιατί τα δίδει όλα. Αυτό, από το Δίδο, ας πούμε να το πάμε έτσι. Οπότε μαζί με τον Διόνυσο δηλαδή, το Θεό του κόσμου, τον Βάκχο και την Δήμητρα, φέρνετε χάρες στους θνητούς. Για φανταστείτε να μην υπήρχε η τροφή μας από τη γη. Πάρε όσα πλούτη θέλεις, χωρίς τροφή. Αυτές λοιπόν φροντίζουν και τα οπωροφόρα δέντρα και όλα αυτά για να μας δώσουν τους καρπούς να ζήσουμε εμείς. Αλλά πέρα από αυτό, όπως δείχνει, να πούμε τώρα λιγάκι την απόδοση πριν πάω στο παρακάτω αυσάκι, γιατί να πω ότι την δανείστηκα από την αξιολάτρευτη Μάρο Παπαθανασίου, μία μαθηματικό, η οποία έχει κάνει τη διδακτορική της διατριβή πάνω στα ορφικά με το Χασάπι. Και αυτή λοιπόν από μόνη της, η οποία ήταν μεγάλη πηγή έμπνευσης για μένα, για να κάνω τις αποδόσεις που έχω κάνει στους 15 ορφικούς ύμνους που έχω στο βιβλίο μου Διόνυσο. Και εκεί το λέμε με έναν τρόπο ποιητικό, δικό της, δηλαδή έτσι, όχι στεγνά, φιλολογικά. Παρόλο μαθηματικό. Μαθηματικό, μα γι' αυτό έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί έχει μαθηματικό νου, έχει θετικό πνεύμα. Λοιπόν, και γι' αυτό το κομμάτι λοιπόν το προηγούμενο λέει, «Κι όπου πηγήμα και κρουνός και ακόμα και στα δάση, που είναι λευκά τα πέπλα σας, παρθένες μυρωδότρες, εσείς πολλοσκορπίζετε την ευωδιά στις άβρες, εσείς νύμφες ποιμένησες, που κι οι βοσκοί σας έχουν για συντροφιά τους πάντοτε, σεις των θηριών οι φίλες που χαίρεστε μες στους δρυμούς, σεις που τα τρέφετε όλα και όλα τα πολυαυξάνετε, σεις τρυφερές, εθέριες, που τα βαλανιδό δένδρα μαζί σας μεγαλώνουν και ζουν και αυτά όσο και εσείς, κόρες αμαδριάδες,
που πάντα υγρή είναι οι δρόμοι σας και τα δικά σας χνάρια, και αυτά υγρά τα αφήνετε στις κόρες παιχνιδιάρες. Νήσιες νύμφες, γιάτρισες, εσείς οι θεραπεύτρες, που πάντοτε την άνοιξη είστε χαρά γιωμάτες, μα και μανία δείχνετε όταν σας ερεθίζουν. Εσείς που με την Δήμητρα μαζί και με το Βάκχο τη χάρη πάντα φέρνετε και σε όλους τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι είναι γιάτρισες. Γιατί? Μα γιατί τα φάρμακα, αυτά που φέρουν το άκος, που σημαίνει θεραπεία, τα δίνει η φύση και όχι οι φαρμακοβιομηχανίες. Έτσι. Γιατί οποιοδήποτε φάρμακο να πάρετε. Λέει πάρε ενέργειες. Ο Ιπποκράτης, βασική του αρχή είναι ότι ο γιατρός πρέπει να θεραπεύει ή τουλάχιστον να μην χειροτερεύει. Δηλαδή αν εγώ πάρω ένα φάρμακο και οι παρενέργειες είναι χειρότερες από αυτή τη θεραπεία που θα μου κάνει για αυτό που έχω, τι φάρμακο αυτό. Άμα μου λύνει το ένα και μου... Έτσι, αυτά τα λέει και ο Άγγελος, ξέρετε, στην ιατρική. Και μου λέει τελικά, οι περισσότεροι γιατροί γινόμαστε συνταγογράφοι, πράγμα που τον βρίσκει τελείως αντίθετο. Το θέμα είναι ο γιατρός να μην σε συντηρεί με χαπάκια, αλλά να σου δώσει όντως θεραπεία που να λύσει το πρόβλημά σου. Και από ό,τι μου έχει πει, που το έχουν πάθει στην ιατρική, μόνο το 10% των ασθενειών θεραπεύεται τελείως. Το 10%. Τα άλλα συντηρούνται, μην γίνεις χειρότερος και δεν ξέρω τι. Εντάξει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ η ίδια η φύση δίνει όλα αυτά από τα... από αυτά τα βότανα, από τους φλοιούς των δέντρων, από τα φύλλα, από τους καρπούς, αυτά είναι τα φάρμακα. Και αυτά ξέρανε οι αρχαίοι ιερείς και οι δρυΐδες και οι βοτανολόγοι των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι. Εδώ έχουμε τρεις νύμφες που κρατάνε στα χέρια τους το φως μέσα στη σκοτεινιά της ύλης. Γιατί αυτές ως θεία όντα είναι φωτεινά όντα. Έτσι. Και είναι τρεις γιατί είναι στο πεδίο της τριάδος που είναι ο Διόνυσος. Πως μας λέει ο Ερμίας ότι αφιερώνουν την τριάδα στο Διόνυσο και τη μονάδα στον Απόλλωνα η ιερουργή. Λοιπόν, εδώ είναι μια μυστηριακή φωτογραφία. Απλά κοιτάξτε τι, είναι νύμφες ή θα λέγαμε οι τρεις μοίρες που υφαίνουν στον αργαλιό τα νήματα της ζωής. Αυτά θεωρεί η παράδοσή μας ότι όταν πιαστεί ένα έμβριο στην κοιλιά της μάνας του, τότε οι νύμφες αναλαμβάνουν την ύφανση, έτσι το λένε, των ηλαίων χιτώνων, δηλαδή να υφάνουν το δέρμα, όλα αυτά, τις σάρκες. Αυτό είναι, φανταστείτε, σαν αργαλιός, ας πούμε, που υφαίνει ένα ύφασμα και αυτό είναι που θα ντύσει την ψυχή και θα το λέμε σώμα αργότερα. Και δεξιά έχουμε τις νύμφες αυτές να κάθονται μέσα στα σπήλαια, φανταστείτε ότι δεξιά είναι μια μήτρα μαμάς, και εκεί πέρα υφαίνουν αυτές τους πέτρινους αργαλιούς τους, τους ηλαίους χιτώνες, όπως λέμε, τον υλικό φορέα των ψυχών που ενσαρκώνονται. Λοιπόν, άρα αυτές μας δημιουργούν, μας φτιάχνουν το σώμα μας, μέσα στην κοιλιά της μαμάς μας, το οποίο θα γίνει και ο οίκος της ψυχής. Εδώ τώρα, ένας άλλος στίχος, ο νούμερο 8 του ίδιου ορφικού ύμνου, λέει «Συμπανή σκυρτώ σε ανούρεα», δηλαδή εσείς που μαζί με τον Πάνα σκυρτάτε, χοροπηδάτε στα βουνά και βλέπουμε ένα ωραίο χορό των νυμφών και ευή ευάν φωνάζετε, δηλαδή ευάστηρε σημαίνει όπως λέει η Μάρο εδώ Παπαθανασίου, φωνάζετε ευά και ευή στο Βάκχο, που είναι μια κραυγή ας πούμε των Ελευσινίων μισθών τιμητική για το Διόνυσο. Έχει και οι δύο F, ξεκινάνε. Και εδώ απάνω είναι ένα ανάγλυφο που δείχνει τις τρεις νύμφες με τον Πάνα. Ο Πάνας είναι, όπως λέμε, η πανίδα, κυκλωρίδα, όλων των ειδών οι ζωικές μορφές. Πάνας. Γι' αυτό είναι η εκδήλωση της ζωής σε όλα τα είδη. Για να εκδηλωθεί η ζωή σε όλα τα είδη, χρειάζονται νύμφες να φτιάξουν τα σώματά τους. Εντάξει, αυτή είναι η έννοια εδώ. Και να πω και κάτι έτσι που θα ενδιαφέρει πολύ, από δύο άτομα, από τον παππού μου τον Κρητικό, για να τον ξεχωρίσω από τον Συριανό, και από τον πατέρα μιας πολύ φίλης μου της Μεταξίας, είμαστε από 12 χρόνια μαζί, και μας έλεγε τις εμπειρίες του ο ένας σε ένα χωριό έξω από τα Χανιά της μαμάς μου
και ο άλλος έξω από το Λεωνίδιο σε ένα μέρος που λέγεται Πηγάδι. Και εκεί είναι βυθισμένη και αρχαία πόλη, καταπληκτικό. Εκεί λοιπόν πηγαίνοντας μια φορά στην παραλία αυτός, είδε κανονικά σε πανσέλινο, όταν είχε βγει το φεγγάρι το βράδυ, χώρο νεράιδων. Και το έχω ακούσει από 3 άτομα αυτό, που ζουν σήμερα. Έτσι, 2 βέβαια έχουν φύγει, ο ένας σήμερα, είναι λίγο πιο σαν και εμένα στην ηλικία, και έχει δει και αυτός έξω από το ναύπλιο, σε πανσέλινο. Αυτές λοιπόν λένε ότι έχουν βγει σε πανσέλινο, αλλά 3 άτομα που τα είδαν με τα μάτια τους μου το έχουν μεταφέρει, και είναι απίθανο αυτό το πράγμα. Αλλά λέει, δεν πρέπει να τις μιλήσεις καθόλου όταν αυτές χορεύουν και βγαίνουν με την πανσέλινο. Αυτό εμφανίζονται, αν θέλετε, σε αγνές ψυχές. Δεν μπορούν να τις δουν όλες. Όλοι. Και ανάλογα και τις συνθήκες. Υπάρχουν δηλαδή, όπως βλέπεις πράγματα, ένα όραμα. Δεν το βλέπουν όλοι το όραμα. Και όμως υπάρχουν οράματα μπροστά στα μάτια σου. Δηλαδή βλέπεις κάτι. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και άνθρωποι, ειδικά στα χωριά, τα παλιά, που είναι πιο εξαγνισμένοι άνθρωποι στο συναίσθημα, μπορούσαν να δουν αυτές τις νεράιδες με τα πέπλα τους. Εδώ λοιπόν σας έχω τώρα μία ωραία εικόνα με την αμαδριάδα, η οποία είναι ζει και καλά μέσα στο δέντρο, όπως είπαμε προηγουμένως, και διάφορες ονομασίες των νυμφών, δηλαδή έχουμε νύμφες ναϊάδες, που είναι στα νάματα, στα νερά, στις πηγές, στα ποτάμια, ναϊάδες λέγονται αυτές. Ορεστιάδες, εδώ έχουμε μια ωραία ορεστιάδα που είναι στα όρη και στα βουνά, εκεί αυτές που ζουν, τους αρέσουν τα ψηλά μέρη, τα έλατα ας πούμε, εκεί που είναι στα όρη. Δριάδες, λέγονται και δριάδες, από εκεί βγαίνουν και οι δριίδες, που θα δούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι που θα κάνουμε, που οι δρύς είναι η βελανιδιά, αυτές δηλαδή που ζουν στα βελανιδόδασα, θα το λέγαμε, τα δριοδάση, οι πλοιάδες, οι νηρίδες, δηλαδή βλέπετε οι νηρίδες είναι της θάλασσας. Αυτά είναι ονόματα νυμφών και έχουμε πολλά. Και εδώ πέρα έχουμε κάποιες αντιπροσωπευτικές εικόνες με αυτές τις νεράιδες. Τώρα, θα ήθελα τώρα να σας δώσω τη δική μου κατάθεση για να καταλάβετε το βαθύτερο νόημα γιατί στοχεύουν τα δάση. Η ουσία είναι ότι όταν καούν αυτά τα κατοικητήρια των νυμφών, δεν θα υπάρχει η προστασία του Διονύσου, του Θεού του κόσμου μας, και της Διούς, της Δήμητρας δηλαδή εδώ της Μάνας Γης, για να μας δώσει όχι μόνο το φαΐ μας, αλλά και τη σύνδεση με τα πνεύματα που μας συνοδεύουν. Δηλαδή είναι τα προστατευτικά πνεύματα της γείας. Όταν λοιπόν εκδιωχθούν από τη γη αυτά, τότε ο πλανήτης αφήνεται στο έλεος του κάθε τυφωνικού επάρματος, που νομίζει ότι θα κυριαρχήσει και θα κάνει τον μετάνθρωπο. Έτσι γίνεται. Οπότε αυτοί νομίζουν ότι καίγοντας τα δάση εκδιώκονται όλα αυτά, άρα δεν έχουμε προστασίες θεϊκές. Και να ξέρετε ότι αυτό όταν κυκλοφορήσετε μέσα σε ένα δάσος, λέμε το εθερικό του δάσους, έτσι λέμε. Το εθερικό. Λέμε τα εθέρια έλαια. Αυτά όλα είναι εθέριες παρουσίες που τις νιώθεις. Δηλαδή κλείνεις τα μάτια σου και εκδηλώνονται με οσμές αυτά. Γι' αυτό λέει ο Ηράκλητος σε ψυχή οσμόνται καθα είδην. Δηλαδή πηγαίνουν κάτω στον άδη κόσμο μας συνοδεία των πνευμάτων. Αυτό είναι οσμόνται. Και η όσφυση έχει να κάνει με τον εθέρα, ενώ οι άλλες αισθήσεις με τα άλλα στοιχεία. Άρα εδώ όταν λέμε αυτό το οσμόνται καθα είδη, οι ψυχές οσμόνται καθα είδη, αυτά είναι οι πνοές αυτές του δάσου που τις νιώθεις. Δηλαδή κλείνεις τα μάτια σου και λες, αυτό είναι πευκό δάσος, από τις μυρωδιές και μόνο. Και ειδικά στην Ελλάδα είναι πολύ έντονες αυτές οι μυρωδιές, που σημαίνει τεράστια προστασία εδώ. Όσο πιο έντονες είναι οι μυρωδιές στο δάσος, τόσο πιο έντονα είναι τα πνεύματα που εφορεύουν εκεί, τόσο πιο δυνατά. Εδώ τώρα σας έχω μια πολύ ωραία εικόνα που δείχνει τις νύμφες αυτές να ύπτανται και να εφορεύουν και να σκορπάνε το φως μέσα στο δάσος και τι μας λέει ο παππούς ο Όμηρος. Γιατί αυτή είναι μια δικιά μου εργασία, θέλω να καταθέσω,
εν περιλήψη. Αναλυτικά υπάρχει στην Οδύσσεια το κοσμικό ταξίδι της ψυχής. Εκεί λοιπόν μας περιγράφει την Ιθάκη και λέει ότι το όρος της Ιθάκης λέγεται νύριτον, το οποίο είναι ινοσύφυλλον αρυπρεπές, μεγαλόπρεπο βουνό. Η Ιθάκη είναι ο κόσμος της γένεσης, εδώ, αυτό που ζούμε, συμβολικά. Και το ινοσύφυλλον, όπως σας το λέω εκεί πέρα, σημαίνει αυτό που κουνάει τα φύλλα του, που είναι... Που έχει πολύ μεγάλη κίνηση, που έχει ζωή. Η λέξη νύριτον τώρα βρίσκουμε στο ότι ετυμολογείται από το νι, γιατί λέγεται και νύριθμος και αριθμός, απειράριθμος, αναρρύθμιτος. Δηλαδή υπάρχουν αναρρύθμιτα πνεύματα μέσα εκεί, αυτών των νύριτων. Ότι έχει αναρρύθμιτα πνεύματα που εφορεύουν στο δάσος. Η νύριτο σύλλη επίσης υπάρχει στον Ισίωδο, έργα και ημέρε, που σημαίνει ύλη είναι το δάσος στον Όμηρο, εξού και υλοτομία, υλοτόμους, ξυλοκόπους. Αυτό λοιπόν, η νύριτο σύλλη είναι το δάσος που είναι γεμάτο αναρρύθμιτα πνεύματα που εφορεύουν από το μικρό λουλουδάκι το βότανο μέχρι το τεράστιο δέντρο. Αυτά όλα, το καθένα, εφορεύεται από ένα νου, από μια νύμφη. Γι' αυτό το ονομάζει ότι είναι αναρρύθμιτα εκεί τα πνεύματα. Τώρα, το περίεργο είναι ότι νηρίτης, εκτός από τον ήρητον όρος, είναι, λέει ο Ισυχίος, κονχύλιον κοχλιώδες. Κοιτάξτε το, αυτό εκεί πέρα, το έχουμε δει, ένα κοχύλι το οποίο έχει είναι σαν βίδα. Αυτό λέγεται νηρίτης. Και σας βάζω τώρα Πλάτωνα, είναι το συγκλονιστικό αυτό, που λέει ότι παρουσιάζει στον Τίμεο την ώρα που μπαίνει η ψυχή στο σώμα να συνοδεύεται με ένα προστατευτικό πνεύμα, το οποίο τι κάνει, κοιτάξτε τι λέει, υπό του περιεστώτος έξωθεν πνεύματος, από το πνεύμα που στεκόταν απ' έξω από το σώμα και τη συνόδευε, πάλι είναι εντός υπό το δέρμα, πάλι γιατί είναι πάλι άλλη ενσάρκωση, κάτω από το δέρμα, μέσα και κάτω από το δέρμα, υλόμενον κατεριζούτο. Το υλόμενο, παιδιά, είναι αυτό, το αυτό είναι το ύλο. Δηλαδή, βιδώθηκε η ψυχή, αυτό είναι το υλόμενο, από το πνεύμα που τη συνόδευε και έπιασε ρίζες κάτω από το δέρμα. Αυτό που σας έδειξα προηγουμένως με την κοπέλα. Κοιτάξτε πώς το λέει. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε εμψυχούται συνόδευεται με ένα πνεύμα. Καίγοντας, ξαναλέω, τα δάση που είναι γεμάτα ζωή, διώχνονται τα πνεύματα. Δεν έχουν νόημα. Τι να εφορεύουν. Πότε εκδιώκονται όλα αυτά. Πέρα δηλαδή από τα δάση, έχουμε και τον άνθρωπο που συνοδεύεται με πνεύμα. Και έχω εδώ πέρα μία έγκυο, η οποία έχει βγάλει μόλις το μωρό από τη μήτρα της, δεν της έχουν κόψει τον ομφάλιο λόρο και κοιτάξτε πως είναι ο ομφάλιος λόρος. Υλόμενον. Είναι ακριβώς η μορφή που έχει τον ονειρίτης. Οπότε τον ήρητον όρος δηλώνει μέρος ενσάρκωσης, εδώ, που σε βιδώνουν τα πνεύματα μέσα στο σώμα. Ο παππούς εδώ. Έτσι, η λέξη ήρητον τα λέει όλα αυτά. Και το επόμενο εδώ που θέλω να σας πω, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το αφισάκι, εδώ έχουμε μια τέλεια εικόνα και νερού και δάσους και του πνεύματος, δηλαδή ένα αετός, ένα γεράκι είναι εκεί μέσα, ας πούμε, που δηλώνει, είναι ένα σύμβολο του πνεύματος που εφορεύει στο δάσος και λέει ότι, λέω εδώ, ότι η λέξη ύλη που λέει ο Όμηρος μπορούμε να την ετυμολογήσουμε, αυτή είναι μια δικιά μου κατάθεση, παιδιά. Δηλαδή δικιά μου, το ίδιο λέω και μέσα στην Οδύσσεά μου, ότι αυτό το ύψιλον δηλώνει είδωρ, δηλώνει υποδοχή, ο υλικός κόσμος, και το λι είναι σαν να έχω βάλει, αν βάλω ένα καθρέφτη στη λέξη λι, θα βγει ύλη δίπλα. Που σημαίνει είναι κάτι ηλιακό πνεύμα, το οποίο δρά μέσα σε μία αντανάκλαση, στον κόσμο των ειδώλων. Γιατί εδώ είναι ο κόσμος των ειδώλων, έχει υγρότητα. Είναι σαν να αντανακλά, όπως βλέπετε εδώ το δάσο, αντανακλά μέσα στα γαλήνια νερά αυτής της λίμνης. Έτσι είμαστε και εμείς μέσα στην υγρότητα και έχουμε μια αντανάκλαση του θείου κόσμου μέσα μας. Μια αντανάκλαση. Και αυτό τα ηλιακά όντα που αρχίζουν από ήτα, όπως ο ήλιος, κοιτάξτε το ήτα που σας έχω γράψει εκεί, το ήτα είναι το αντίστοιχο, αντιστοιχεί στο νούμερο 8. Γιατί κάθε γράμμα της αλφαβήτου είναι ένας αριθμός.
Κοιτάξτε το 8, συνδέει τα άνω με τα κάτω. Το δε ήτα συνδέει την άνω και κάτω πορεία. Όταν έρχομαι λοιπόν εγώ από πάνω και μπαίνω μέσα σώμα, μέσα σε ένα σώμα, με συνδέει με την ύλη ένας δαίμον ο οποίος έχει σχέση και με τα άνω και με τα κάτω. Και το οκτάεδρο που σας έχω εκεί δίπλα είναι το σύμβολο του αέρος, γιατί αυτά είναι πνεύματα και είναι αέρας φύσης. Οπότε θεωρείται σύμβολο του αέρος. Και αυτό είναι του αέρος, γιατί είναι το οκτώ που είπαμε. Άρα, τι μας μένει από όλο αυτό? Μας μένει ότι το δάσος που λέγεται ύλη στον Όμηρο είναι χώρος δράσης πνευμάτων. Και αυτό το δείχνει η ίδια η λέξη ύλη. Αυτό εκεί. Και εκεί δεξιά, πάνω, σας έχω έτσι ένα πολύ ωραίο νούφαρο πάνω σε λίμνη που έχει όλο αυτό το φως, είναι σαν να ανοίγει το πνεύμα μου να δεχτεί όλο το φωτισμό από πάνω όταν γαλινεύει το συναισθημά μου. Και για να θέλω σε αυτή την αφισούλα πολύ σύντομα να σας πω για το λέξη ινοσύφυλλον, γιατί αναλύσαμε τη λέξη νήρητον, αλλά τώρα θα πούμε για το ινοσύφυλλον. Αυτό που λέμε ότι το νήρητον όρος είναι ινοσύφυλλον, τι λέει ο Ησύχιος, συνδένδρων κινησύφυλλων και ένωσης γάρη κίνησης. Δηλαδή μας λέει ότι αυτό που κουνάει τα φύλλα του, η ένωση με όμικρον σημαίνει κίνηση, και όταν λέει νοσίδρο σημαίνει γεμάτο δέντρα. Άρα το γεμάτο πνεύματα συμβολίζεται με το γεμάτο δέντρα, όπως είναι και αυτή η εικόνα. Άρα η ένωση, είπαμε, είναι η όθηση, αυτό όχι απλά η κίνηση, το ταρακούνημα, αυτό λέγεται ένωση. Και γι' αυτό και ο Ποσειδών, που είναι ο κύριος του συναισθήματος, λέγεται ενωσίγιος, γιατί μας ταρακουνάει. Όπως ταρακουνάνε οι σεισμοί τη γη, που είναι, αυτός είναι υπεύθυνος για τους σεισμούς, έτσι είναι και ο σεισμός που παθαίνω στο σώμα μου όταν το συναίσθημά μου πικραθεί. Παθαίνω. Όλη αυτή το ταρακούνημα το συναισθηματικό που συνταράσει το σώμα, το συνταράσει μόνο το συναίσθημα. Αυτό παθαίνεις πλάκα. Αυτό, γι' αυτό ο Ποσειδών είναι ο κύριος εδώ της ψυχής. Και εδώ το τελευταίο μας αφισάκι. Θα κλείσω με την υπογραφή του παππού, του Ομήρου, από την Ιλιάδα αυτή τη φορά. Να πούμε και μια Ιλιάδα, να μην έχουμε μόνο Οδύσσια, να δούμε πώς τα λέει κωδικά εδώ ο Όμηρος. Και μας λέει, αυτό θέλω να το διαβάσω και αρχαία. «Η υπερφύλων γενναιοί, όπως είναι η γενιά των φύλων, τι δε και ανδρών, τέτοια είναι και η γενιά των ανθρώπων. Φύλα τα μεν τ' άνεμος χαμάδης χέει, τα φύλα ο άνεμος χαμάδης, χάμω τα χέει, τα ρίχνει χάμω. Άλλα δε θύλη τηλεθώσα φύει, και άλλα το δάσος», προσέξτε τη λέξη τηλεθώσα, «τήλε», μακριά σημαίνει, και τηλέφωνο, η φωνή που έρχεται από μακριά, τηλεόραση, βλέπω κάτι που έρχεται από μακριά, όραση, τήλε. Άρα η τηλεθώσα είναι κάτι που έρχεται από μακριά και είναι θωό, δηλαδή ταχύτατο. Τι είναι το ταχύτατο? Ο νους. Τι είναι αυτοί που εφορεύουν εδώ? Δαίμονες, νύμφες, θείες οντότητες. Νόες, θωοί. Από πού έρχονται, τι λέει? Από μακριά. Έρχονται από τον νοητό κόσμο κάτω εδώ πέρα για να εφορεύουν. Η ύλη λοιπόν, η τηλεθώσα, είναι το δάσος, το οποίο είναι γεμάτο τέτοιες θείες οντότητες που έρχονται από πολύ μακριά και αυτά το κάνουν να φύει, δηλαδή του δίνουν τη ζωή να φυτρώσει και να μεγαλώσει. Έαρος δε πηγήγνεται όρη όταν έρθει η ώρα της άνοιξης. Τότε είναι, φύονται όλα. Ως ανδρών γενναίοι, η μενφή η δαπολίγη. Έτσι είναι και η γενιά των ανθρώπων. Άλλη φυτρώνει και αυξάνεται και φύει, άλλη φτάνει στη λήξη της και πεθαίνει. Εδώ λοιπόν μας παρομοιάζει ο παππούς μας εδώ, ο Όμηρος, τη γενιά των ανθρώπων με τη γενιά των φύλων. Εμείς λοιπόν, που περνάμε από αυτή τη γη και κάποτε θα πέσουμε κι εμείς στη γη, θα γίνουμε το λίπασμα για τις άλλες γενναίες. Όταν λοιπόν έχουμε πολλά θρεπτικά συστατικά, τότε θα θρέψουμε και τα δέντρα που θα βγουν. Ανακύκλωση. Ανακύκλωση. Όταν εγώ λοιπόν εδώ πέρα έχω ό,τι να είναι, στα παιδιά μου θα δώσω το ό,τι να είναι. Και μετά δεν υπάρχει μέλλον, ούτε στη χώρα ούτε πουθενά.
Πρέπει λοιπόν πέρα από το πώς θα επιβιώσουμε και το πώς θα έχουμε την υλική μας βάση, να το πω έτσι, να κοιτάξουμε πώς θα αφυπνίσουμε το νου μας και κυρίως να το περάσουμε αυτό στα παιδάκια, τη νέα γενιά. Γιατί τότε αυτά τα φύλλα δεν θα θρέψουν, θα δώσουν μόνο σαπίλα. Όταν εδώ έχω τη σαπίλα και τα παιδιά που θα μεγαλώσω τι θα πάρουν από μένα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό, αυτό που μας λέει το παράδειγμα. Όπως λοιπόν αυτά τα φύλλα θρέφουν το γη, έτσι και εμείς πνευματικά πρέπει να θρέψουμε τις νέες γενιές. Άρα, πού καταλήξαμε όλο αυτό, ότι όλη αυτή η μανία που τους έχει πιάσει να καίνε τα δάση, γιατί τα καίνε τα δάση. Μιλάμε για εμπρισμούς, δεν μιλάμε τώρα κλιματικές αλλαγές, ξαφνικά η φύση της την έδωσε και καίει τον εαυτό της. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι. Όπως μου λέει και ο Άγγελος, αυτό άνοσο λέμε ένα νόσημα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Είναι δυνατόν ο ίδιος ο οργανισμός να επιτίθεται στον εαυτό του, μα αφού είναι θεϊκά φτιαγμένος. Αλλά όταν δεν μπορείς να το εξηγήσεις, το λες έτσι. Άρα λοιπόν, μην ακούμε τώρα και παραμυθιαζόμαστε. Έτσι, για αυτά, κλιματικές αλλαγές κτλ. Ο απότερος στόχος, ο βασικός στόχος, είναι να μην έχει προστασία θεϊκή ο πλανήτης. Και αυτό για να μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό. Όταν εμείς ενισχύσουμε την καθαρότητα εδώ και την αφύπνιση εδώ, τότε δεν μπορούν να κάψουν και τους ανθρώπους όλους. Δηλαδή μπορούν να κάψουν τα προστατευτικά πνεύματα του δάσους, αλλά τα προστατευτικά πνεύματα τα δικά μας θα είναι εδώ και θα μας δίνουν τη δύναμη να αντισταθούμε σε όλη αυτή τη μαυρίλα που μας περιβάλλει. Μαρία, γιατί πιστεύεις γίνεται αυτό, ποιος είναι ο βασικός λόγος? Ο βασικός λόγος είναι ότι δεν μπορώ εγώ να κυριαρχήσω πάνω στον πλανήτη αν δεν διώξω τις θείες οντότητες που εφορεύουν, οι οποίες εξασφαλίσουν τη θεία πρόνοια. Όταν, δηλαδή αυτές προνοούν για μένα. Μα εδώ δεν θέλουν αυτή την πρόνοια. Θέλουν την απόλυτη κυριαρχία του νου. Δεν είναι μόνο το υλικό, τα λεφτά τα έχουν. Όλα τα έχουν. Το νου σου θέλουν να διαφεντέψουν, να σε αποχαυνώσουν. Εάν αυτό δεν μπορείς να σκεφτείς, γίνεσαι εσύ σαν άνθρωπος, λέγεσαι βρωτός. Γιατί λέγεσαι βρωτός? Γιατί βιβρώσκεσαι. Μέγα τιμολογικό. Όταν πεθάνεις, σε τρώνε τα σκουλίκια που έχεις μέσα σου. Αναπτύσσονται και σε τρώνε. Όχι αυτά που είναι στο χώμα. Έτσι λοιπόν, μέσα σου σε τρώει κάτι, η λάθος αντίληψη, το λάθος συνέστημα. Όταν λοιπόν εσύ έχεις τη λάθος συναισθηματική κατάσταση, τρέφεις κακοδαίμονες. Όχι αγαθούς δαίμονες. Άρα αποτελείς τροφή για τα πνεύματα. Ανάλογα με αυτό που σε εφορεύει. Αν σε εφορεύει ένα αγαθό πνεύμα, τρέφεις το αγαθό πνεύμα. Αν σε εφορεύει ένας τυφωνικός κακοδαίμων, τρέφεις τον τυφωνικό κακοδαίμων. Γιατί πιστεύεις, ας πούμε, ποιος είναι ο λόγος που θέλουν να το τερματίσουν? Είναι κάτι που... Γιατί είναι τυφωνική. Αυτοί νομίζουν ότι αυτό που σας έδειξα πριν, ότι το γίνει, ότι μέσα στη μαυρίλα υπάρχει πάντα ένα λευκό κυκλάκι. Όπως και μέσα στο λευκό υπάρχει μέσα το μαύρο, έτσι. Το μαύρο το κυκλάκι. Δεν γίνεται να κυριαρχήσει απόλυτα το σκοτάδι ή απόλυτα το φως. Γιατί είναι ο κόσμος των αντιθέσεων. Όταν όμως πάει να κυριαρχήσει το σκοτάδι πολύ, την έχει δει κάπως. Σου λέει, εδώ πέρα, έχουμε κυριαρχήσει πάρα πολύ καλά. Τους φωμόλους. Δεν του φτάνει να κυριαρχήσει τους περισσότερους. Δεν θέλει σκεπτόμενα άτομα. Για να είναι πλήρως ελεγχόμενη υγεία. Πλήρως. Ερώτηση. Νομίζω. Αυτό υπήρχε πάντα ή είναι κάτι που έχει ενταθεί, έχει φτάσει σε ένα αποκορύφωμα στη σύγχρονη εποχή, ναι. Λόγω ίσως τεχνολογίας. Ναι, προφανώς πιστεύω το δεύτερο υπήρχε. Έξω και η μυθολογία που λέει για τον τυφώνα. Δηλαδή που πάντα πέσονταν αυτό το παιχνίδι με λίγα λόγια. Βέβαια. Αλλά τώρα είναι το βαθύτερο σκοτάδι της ανθρωπότητας. Δηλαδή δεν έχει ξαναζήσει σε τέτοιο βαθμό να μπορεί ο κυρίαρχος στον πλανήτη να σου ελέγχει το νου. Προσέξτε. Όλες οι αυτοκρατορίες ελέγχανε την υλική κατάσταση. Mm. Τη χώρα σου, τις πηγές της, τα πάντα. Εντάξει. Άντε να σου κλείσουν και τις πλατωνικές ακαδημίες, οι Ιουστινιανοί το 529, ας πούμε, για να σε διώξουν. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Έφευγες κι εσύ και πήγαινες στην Δύση και κάνεις την αναγέννηση. Βυσαρίων. Εντάξει. Ο μαθητής του
του Γεωργίου, του γεμιστού, του πλήθωνος. Και ξεκινάς την αναγέννηση ή πας προς Δαμασκό και διασπείρεις το φως, κοίταξε. Τώρα δεν θέλουν τη διασπορά του φωτός, δεν θέλουν τη δυνατότητα διασποράς φωτός. Αυτοί νομίζουν τώρα ότι πάντα υπήρχε αυτή τη φωνική κατάσταση, αλλά τώρα πια με την τεχνολογία και αυτά, ότι έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα και τι να κάνουμε τώρα, να εκδιώξουμε μέχρι και τα πνεύματα της γέας εδώ πέρα, να μην έχουν ούτε τη θεία πρόνοια, ούτε καν βοήθεια από αυτά. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο βασικός στόχος. Ο έλεγχος του νου, πάρτε αποχάβνωση από ίντερνετ, κινητά, έχεις δει την νεολαία που είναι έτσι συνέχεια, εντάξει, είναι έτσι συνέχεια και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Καλά πάμε, λένε αυτοί. Υπάρχουν όμως και άλλες φωνούλες που αφυπνίζουν και παιδάκια και όλα, και υπάρχουν και πολύ ωραίες σχολές για παιδάκια, που το έχω πει επανειλημμένως. Και μάλιστα τώρα, δηλαδή, θέλω να το πω και δημόσια για να ξέρει ο κόσμος, υπάρχει Αιγίδα στον Πειραιά, υπάρχει το Φρονίν, της καταπληκτικής Μαυροπούλου που έχει κάνει και το διδακτορικό της πάνω σε αυτά, εκεί στο Θησίο. Και τώρα παρακαλώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια με μια σχολή ειδικά για παιδιά, πως θα μάθουν τον πλούτο της παράδοσης, τις ετυμολογίες και όλα αυτά, τις μυθολογίες και τις ερμηνείες τους, στο Ηράκλειο Κρήτης, με πρωτοβουλία της Ηρός Μαγρυπλή, η οποία είναι βιολόγος, και το όνειρό της ήταν να κάνει μια τέτοια σχολή φωτισμού των παιδιών. Και το έχει ονομάσει «Ο Μύτος του Λόγου». Όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά μπορεί να έρθει σε επαφή ή να μου γράψει κάτι. Στο Ηράκλειο είναι τέλος πάντων αυτή η σχολή. Αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να στηριχθούν τέτοιες προσπάθειες. Μιλάμε, έχει καταθέσει και υλικά και ψυχικά και πνευματικά τα πάντα. Γιατί το όνειρό της ήταν να συμβάλλει κάπως στην νεολαία, στην αφύπνιση. Όταν λοιπόν πιάσουμε τον αρθό μας, τον αρθό που είναι τα παιδάκια μας και τα φωτίσουμε, δεν γίνεται να ο τυφωνάκος να επιβληθεί. Αυτό που λέμε να κάνει. Και ας τους να βάζουν όσες φωτιές θέλουν. Είναι τόσο ισχυρά τα πνεύματά μας που εμάς ζωντανούς δεν μπορούμε να μας κάψουν. Να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εσάς. Κάντε εγγραφή στο κανάλι Μαρία Μαραγκού και γειτονιά μας. Να είστε καλά. Και να πούμε ταξιάρχη μου ότι θα ακολουθήσει σύντομα το επόμενο βίντεο Κέλτικη παράδοση, πάντρεμα με την ελληνική, δρύδες. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια να έχετε.